Γεια χαρά φίλοι και φίλοι του Game Over GR. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καλήφας. Σε αυτό το βίντεο θα ρίξουμε μία ματιά στην περιοδία που κάναμε πριν από περίπου 3 εβδομάδες στην Πολωνία, αφού δεχτήκαμε πρόσκληση από την G2A. Η G2A είναι μία εταιρεία πολωνική, η οποία ξεκίνησε την δραστηριότητά της πριν από περίπου 8 χρόνια και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί κυρίως ως ένα marketplace, στο οποίο gamers, και όχι μόνο, αλλά κυρίως gamers, πηγαίνουν για να αγοράσουν φθηνά προϊόντα, φθηνά παιχνίδια. Ποιος ήταν ο ρόλος ο δικός μας εκεί σε αυτό το ταξίδι και ο λόγος που δεχτήκαμε την πρόσκληση από την G2A? Το οδηπορικό μας αυτό ξεκίνησε από το Σεσούφ, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι μια μικρή πόλη στην νότια Πολωνία, όπου ουσιαστικά είναι και η περιοχή όπου γεννήθηκε η G2A. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι του βίντεο το πρώτο γραφείο της G2A που φτιάχτηκε το 2010 και στέγαζε περίπου 5 με 6 άτομα όταν πρώτο ξεκίνησε η εταιρεία. Το οδηπορικό με τους ανθρώπους της G2A συνεχίστηκε εδώ, πάλι είμαστε στην ίδια πόλη, σε ένα άλλο σημείο, όπου είναι το δεύτερο γραφείο της εταιρείας που φτιάχτηκε περίπου 2 χρόνια μετά, το 2012 δηλαδή, και είχαν περίπου 200 άτομα όταν άρχισε η εταιρεία πλέον να αναπτύσσεται σημαντικά. Τώρα, τι ακριβώς είναι η εταιρεία και ποιος ο λόγος του ταξιδιού, θα τα πούμε στην πορεία. Τώρα θα δούμε μαζί σιγά σιγά το οδηπορικό και θα σας εξηγούμε ποιος είναι ο ρόλος όλων αυτών που θα πούμε σήμερα. Εδώ τώρα, ο τρίτος μας σταθμός στο Ζεσούφ στην Πολωνία ήταν στα τρέχοντα γραφεία της G2A, τα οποία στεγάζουν περισσότερο από 400 άτομα, 3-4 ορόφους διαφορετικούς, όπως θα δείτε σε αυτό το βίντεο, με γυμναστήρια, με R&D τμήματα και διάφορα ακόμα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ουσιαστικά η ανάπτυξη της εταιρείας αυτής. Το marketplace, το G2A marketplace, το site της G2A, g2a.com, λειτουργεί λίγο πολύ όπως ξέρουμε στην Ελλάδα, λειτουργεί και το Scrooge. Με την έννοια ότι είναι ένα marketplace που στεγάζει εντός των σελίδων του διάφορα καταστήματα από όλο τον κόσμο, που δεν έχουν άλλο τρόπο προβολής, γιατί είναι μικρά, δεν είναι αλυσίδες μεγάλες κτλ. Και μέσα από τη βιτρίνα αυτή του G2A πολλούν κλειδιά, κωδικούς δηλαδή, για διάφορα παιχνίδια. Κατά το παρελθόν υπήρξαν διάφορα φαινόμενα που χαρακτήρισαν ως γκρίζα αγορά αυτήν της G2A και η G2A, καλώντας μας μαζί με άλλα μέσα, όπως βλέπετε και σε αυτό το βίντεο, πολλά άτομα από διάφορες χώρες της Ευρώπης, από την Ιταλία, από την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, από διάφορες χώρες, ήθελε να δείξει πώς ακριβώς, να ανοίξει τις πύλες της προς τα μέσα ενημέρωσης και να δείξει πώς ακριβώς λειτουργεί, να δείξει ότι δεν είναι γκρίζα αγορά, να δείξει την ανάπτυξή της, τα γραφεία της, τον κόσμο που δουλεύει εκεί, τα σχέδιά της για το μέλλον και πώς αναπτύσσεται και πώς σκοπεύει να προφυλάξει, όπως οι ίδιοι λένε βεβαίως, εμείς μεταφέρουμε αυτά που μας υπόθηκαν σε αυτήν την περιοδία, πώς σκοπεύει να προφυλάσει τον αγοραστή με διάφορες ενέργειες που κάνει. Εδώ βλέπουμε ότι μας γίνεται μια έτσι το tour στα κεντρικά γραφεία, τα οποία βέβαια πρέπει να σας πούμε ότι είναι και πολύ εντυπωσιακά. Γενικότερα η Πολωνία φαίνεται ότι είναι μια χώρα με ταχεία και ραγδαία ανάπτυξη σε πάρα πολλούς τομείς. Είδαν προηγουμένως ότι υπήρχαν μέχρι και κρεβατοκάμαρες μέσα στα γραφεία για παιδιά που ενδεχομένως είναι κουρασμένα ή θέλουν να δουλέψουν μέχρι αργά και θέλουν να ξεκουραστούν για λίγο. Γενικά το περιβάλλον εργασίας και οι συνθήκες φαίνονται, από όσο είδαμε αυτές τις ώρες που ήμασταν σε κάθε γραφείο, εντυπωσιακές και εφάμιλες όσων έχουμε δει μέσα στα χρόνια ταξιδεύοντας σε χώρες της Δύσης, σε development houses και άλλες εταιρείες της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής. Εδώ φαίνεται κιόλας και η ανάπτυξη που έχει γνωρίσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, σκοπός του ταξιδιού, επαναλαμβάνουμε, ότι ήταν να μας πούν οι άνθρωποι της G2A, να μας δείξουν, είχαν την αγωνία να δείξουν ότι είναι μια καθόλου ανώμημη αγορά, ένα marketplace που λειτουργεί
βάση κανόνων και δεν είναι καθόλου γκρίζα. Και ότι τα σχέδιά τους για το άμεσο μέλλον περιλαμβάνουν πολλά πράγματα. Θα δούμε στην πορεία, γιατί το διπορικό μας μας πήγε από το Ζεσούφ, δηλαδή την μικρή πόλη από που γεννήθηκε G2A, στην Κρακοβία και στη συνέχεια στη Βαρσοβία, όπου υπάρχουν και εκεί γραφεία. Εδώ τώρα βλέπουμε τον έναν εκ των δύο ιδρυτών της G2A, που συμπτωματικά, δεν ξέρουμε βέβαια αν ήταν σύμπτωση, αν το ταξίδι μας και η πρόσκληση ήταν προγραμματισμένη να συμπέσει με τα γενέθλια του. Επιτρέψτε μου να πω το όνομα με λίγη δυσκολία, Μπάρτος Σκάρσεκ, ελπίζω να το λέω σωστά, είναι πολύ δύσκολη η προφορά των ονομάτων στην πολωνική. Σας αφήσουμε λίγο να ακούσετε την ομιλία του και έχουμε και άλλο υλικό από τον CEO της G2A, που λέει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για την εταιρεία και τα πλάνα της. It would be easier in Poland, in Polish, however. How to say that? I'm touched. I would like to be, and they would like to be with me. And also they would like to be with others in a circle. And I want to thank you for doing this dream with me. Because I have this feeling. And today you gave me a fantastic recognition of it. That we did it, and I still believe that this is just the beginning, and I still believe that really big things are still in front of us, and I couldn't be happier, and I wouldn't want to be in any other place in the world. That's my home, and you are my family. Μετά το πάρτι των γενεθλίων του CEO της G2A, περάσαμε σε μια αίθουσα όπου μας έδωσε μια περίπου 20 λεπτή συνέντευξη αναλύοντας το ιστορικό της εταιρείας, τα προβλήματα που αντιμετώπισε ακριβώς με αυτά που περιγράψαμε στην αρχή με Grey Market κτλ. Και πολλά ακόμα. Το πρόγραμμα της G2A για το άμεσο μέλλον περιλαμβάνει την ανάπτυξη του marketplace σε άλλα προϊόντα, δηλαδή εκτός από την πώληση κλειδιών, που επαναλαμβάνουμε εδώ βέβαια ότι η G2A, από ό,τι μας υπόθηκε και από ό,τι διαπιστώσαμε ψάχνοντας μετά, ότι δεν πωλεί η ίδια κλειδιά, αλλά έχει sellers, τους οποίους από εδώ και στο εξής, εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει, αλλά θα γίνει πιο έντονο από ό,τι μας υπόθηκε, το φαινόμενο του απόλυτου ελέγχου των sellers των προϊόντων. Δηλαδή μόνο business sellers, μόνο διαπιστευμένοι πολιτές, εταιρείες θα μπαίνουν στο marketplace της G2A και δεν θα πωλούν μόνο πλέον κλειδιά για παιχνίδια PC, Xbox One ή οτιδήποτε άλλο, αλλά η G2A μπαίνει πλέον και στην αγορά του hardware και όχι μόνο, και των collectibles, όπως μας είπαν του Geek Culture, κάνουν ένα άνοιγμα το οποίο ξεκίνησε ήδη τις προηγούμενες ημέρες, πριν από μερικές μέρες βασικά το ξεκίνησαν επισήμως στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο marketplace υποστηρίζει την Αγγλία, την Πολωνία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Τσεχία, την Ισπανία και τη Ρουμανία. Σε ερώτηση που τους κάναμε για την Ελλάδα μας, είπαν ότι είναι στα πλάνα τους και τους ρώτησα κιόλας, έκανα ερώτηση και στον ίδιο το CEO της εταιρείας, γιατί έχουν τόσο χαμηλό penetration στην Ελλάδα και τι σκοπεύουν να κάνουν για να αναπτύξουν την αγορά εδώ. Μας είπαν ότι έχουν κάποια πλάνα προώθησης, διαφήμισης κτλ.
και ότι είναι η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα για να μπουν στο marketplace, ό,τι έχει να κάνει και με το hardware. Το hardware και, το, και τα collectibles και όλα αυτά περιλαμβάνουν φιγούρες, πληκτρολόγια, ποντίκια, οθόνες και διάφορα άλλα πράγματα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ότι μας είπαν πως πλέον έχουν μπει σε μια διαδικασία απόλυτης διαπίστευσης των πολιτών, ώστε να αποφευχθούν διάφορα παρατράγουδα που έχουν, είχαν σημειωθεί στο παρελθόν και να μην υπάρχει ούτε η παραμικρή υπόνοια ότι μιλάμε για μια γκρίζα αγορά και όχι για ένα καθόλου ανώμημο marketplace που πολλοί, όπως άλλα μεγάλα marketplaces του κόσμου, Amazon κλπ, κανονικότατα τα προϊόντα του. We did one thing, not in the best way. Yeah? The deactivation process of Shield was very long, and that was our mistake. Yeah? And we were burned on forum because of that, and that was a good message from the community. Because it taught us that you nevertheless you think always about the customer, you have to think more. And basically we changed this. Now you can deactivate this in one click, not several of them. And now it works really good and giving additional value. Now we build on this and giving more values related to Shield. But for us this is a journey that we do with our users. Because I believe that the marketplace is evolving with the answering to the needs of the users. Yeah? Otherwise, we could just sit and, okay, the business is going good, everything is fine, but it doesn't work like this. Every day we think how to make things better, how to make delivery faster, the process of buying and selling games also for sellers, not only for buyers. More secure, more user-friendly, how to eliminate cheaters from the marketplace. Not only our, but cheaters are on every marketplace, and nobody wants them. Yeah? So we have over 100 people who are just sitting and checking if the transaction is safe, secure, and correct. Yeah? So these people are from anti-money laundering department, KYC, so AML, KYC, Know Your Customer department. These people are from fraud prevention department, risk department, which is all these departments are checking thousands of transactions which are happening every day. If the transaction is secure for the customer, seller and buyer. Yeah? So that's a huge story. Sorry, I can talk like 2 days about it. So give me the next question. Well, when you talk about G2A Shield, yeah. The thing you're talking about now, the deactivation process, was like one of the problems. But the biggest problem is also the reason I think why we are here. Because the communication from G2A to the Western side of the market wasn't that good. So people were assuming that you needed Shield to buy the game. People were assuming that it wasn't safe to buy a code. But they didn't really get it, but there was no communication towards the people that they didn't need Shield, only like if they really wanted it and they had extra benefits. And the extra benefits weren't clear either. Mm. So they were thinking, oh, Z2A is... So the message they got, the stupid people, like the message was, if I want to buy a game, I need Shield, so I have to pay a euro every month. And you don't, and they didn't know anything about the benefits, so there was no communication of that. So they wanted to deactivate it later, and then it was hard. And that started the shitstorm on Reddit. That's what happened. And then the flow of communication towards the Western market has been, higgity higgity. I wish I had you on my team several years ago, when we were preparing the communication, or before we started, because for the first, I think, 5 years of our business, we didn't think about communication at all. Oh. I mean, we thought that when you are doing business and you really believe that you are doing a good job and you are delivering good things, you don't have to
give, you know, communication, PR, additional information, and so on. And that was our mistake. We were just so focused on the business that we didn't put enough attention on communication. And yes, you are right, that we did it the wrong way. And this is why we received a punch from the community. Yeah. And now we put a lot of attention on this. However, this is a long process, because when something is on the internet, it is on the internet. And even if that was 3-4 years ago, then still, when I have business meetings, people are asking me, hey, I saw an article about G2A, about this, you know, you communicated that thing wrong. I said, have you noticed that the date of this article is 2013? No, really? Oh, I thought that this is last month. Oh, yeah, it is 2013. And this is something that is happening, because internet is this kind of nature. But yes, agree 100% that the communication about additional benefits around the shield should be in the first place, not that you have to pay 1 euro. Nevertheless, 1 euro for all was there, in my opinion, was super, super good price. However, we more focus on this just informing, like, okay, you have to pay 1 euro for this, what you can get, instead of giving the whole explanation of, okay, before you pay, you must understand that you have additional benefits, not only feeling secure. Because every transaction on the marketplace is the same way checked, verified. These 100 people are checking the same way every transaction which is happening on the marketplace. So it doesn't matter if you have the shield, it doesn't have the shield, you have another benefits, it doesn't matter. All the transactions are checked, verified in the same way. Because this is in our interest. I give you an idea why. We are, on our side, you can find over 200 payment methods of different providers from all over the world. Because our concept was that if you are from Russia, then you want to pay with maybe WebMoney or Kiwi. Yeah? If you are from Germany, maybe that would be SOFOR, because it's very popular. So what we concluded, okay, so let's integrate all the payment methods, or most of them, from the whole world. Because then, nevertheless, you are in Chile, India, Russia, Germany, then you can pay with something which is something you know, something is favored. And we did it. It was a very intensive process. It took several years for us, but we did it. And the point is that every provider of payment methods is checking, is looking at our stats with anti-fraud, with risk, with so many measurements every month. So in our interest is to be really good at it, because otherwise they are saying, goodbye, we don't want to work with you because the fraud rate is too high. But in our case, we are twice better than the market average. So this is why they are happy to work with us, because saying, okay, G2A is a safe platform. Yeah? But again, we don't communicate this openly. Yeah? This is not something we create a huge communication saying, okay, no matter what kind of game you buy, no matter you have shield or you doesn't have it. Μετά τη συνέντευξη με τον CEO της G2A, η περιοδία μας στην πατρίδα της εταιρείας, στο Ζεσούφ δηλαδή, μια πανέμορφη πόλη, ολοκληρώθηκε πηγαίνοντας μια βόλτα στο G2A Arena. Είναι ουσιαστικά ένα ολοκένουργιο εκθεσιακό κέντρο που είναι το μεγαλύτερο της περιοχής γενικότερα της Ανατολικής Ευρώπης, από ό,τι μας είπανε, σε αυτό το τμήμα, δηλαδή το γεωγραφικό, το οποίο φτιάχτηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους της Πολωνίας. Ένα κόσμημα, ένα πανέμορφο εκθεσιακό κέντρο, το οποίο γίνονται συνέδρια, εκδηλώσεις, συναυλίες κλπ. Και βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι γίνονται και αγώνες e-sports, γιατί η G2A έχει ταυτίσει το όνομά της με τα e-sports. Εδώ βλέπουμε και πλάνα από την οροφή του G2A Arena, που είναι κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.
Έχει ταυτίσει το όνομά της με τα e-sports, όντας σπόνσορας πολλών διάσημων ομάδων. Κάτι που από ό,τι μας είπαν θα συνεχίσουν στην πορεία. Εδώ βλέπουμε ακόμα μερικά πλάνα από το GTOA Arena. Είναι ένα ολοκένουργιο πριν από μερικά χρόνια, αν δεν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 3 χρόνια νομίζω ολοκληρώθηκε η ανέγερσή του και χρησιμοποιείται ανελιπώς για διάφορες εκδηλώσεις όπως σας είπα πριν. Το ευχάριστο είναι ότι είναι ένα κρατικό κτίριο, ανήκει στον κόσμο δηλαδή της Πολωνίας, παρόλο που είναι sponsored από ιδιώτη, από την G2A, και γι' αυτό έχει προκύψει και το όνομα G2A Arena. Οπότε αυτή η χρηματοδότηση, αυτό έχει να κάνει με την Πολωνία γενικότερα και την πολύ θετική εντύπωση που μου έκανε η περιοχή, η χώρα, συγγνώμη, για το πόσο καλά αναπτύσσεται και πώς επενδύει τα κονδύλια που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είμαστε στο δρόμο τώρα πηγαίνοντας προς την Κρακοβία, όπως βλέπετε είχαμε και πολύ καλό καιρό, με το van, τα γραφεία της G2A και το μέγεθος βεβαίως όσο πηγαίναμε προς τις μεγαλύτερες πόλεις, δηλαδή Κρακοβία και Βαρσοβία, ήταν και μικρότερο. Στα γραφεία της Κρακοβίας μας έγινε παρουσίαση του marketplace και όλων των στοιχείων που σας είπα πριν, ότι πλέον μπαίνουν και στον κόσμο του hardware. Εδώ θα δείτε και μερικά πλάνα από τα γραφεία τους. Και στη συνέχεια, βεβαίως, μετά την Κρακοβία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ήταν το τέλος του οδηπορικού μας, την Πέμπτη, που φτάσαμε στην Βαρσοβία, ο τελευταίος σταθμός μας, πολύ μικρότερα γραφεία βεβαίως εκεί. Και εκεί μας έγινε μεγάλη αποκάλυψη για την AI που έχει ξεκινήσει, έχει συσταθεί γραφείο στην Βαρσοβία από την G2A μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί μια AI η οποία, όπως μας περιέγραψαν οι άνθρωποι, οι developers, οι προγραμματιστές που γράφουν τον κώδικα για την AI, είναι το μεγάλο όπλο της G2A για το μέλλον, για το e-commerce, για το marketplace τους, το οποίο θα είναι το απόλυτο όπλο και η απόλυτη ασπίδα και της G2A και των αγοραστών βεβαίως, των καταναλωτών, των gamers, εναντίον κλοπών, επιστωτικών καρτών κτλ. Με τρελούς αλγόριθμους από ό,τι μας περιέγραψαν, θα λειτουργεί ώστε να προβλέπει τυχόν απάτες που μπορεί να γίνουν μέσω των αγοραπολισιών στο ίντερνετ. Εδώ μας έγινε η παρουσίαση, βλέπετε τη φωτογραφία, και ότι θα διασφαλίσουν τις αγορές των καταναλωτών. Αυτό ήταν το διπορικό μας στην Πολωνία και με την G2A. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γιώργος Καλήφας για το Game Over GR. Γεια σας.